Ρε, κοίτα κάτι μούτρα. Κοίτα εδώ. Αυτή την Κυριακή, στις 13 του μήνα, από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, γίνεται το πρώτο pet run στη Σταμάτα Αττικής. Πάρτε το σκυλάκι σας και πηγαίνετε. Έλεγα λοιπόν ότι μπορείτε να πάρετε το ζωάκι σας. Έχει πάρα πολλές δραστηριότητες να κάνετε μαζί. Γίνεται στο Dog Training Club στη Σταμάτα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Και ο σκοπός που γίνεται όλο αυτό το... Ο σκοπός λοιπόν είναι για να μαζευτούν χρήματα για την περίθαλψη, για τη σίτιση και για τη στήρωση των αδέσποτων αγαπημένων μας φίλων. Αυτό είναι ένα από τα ζωάκια που είναι τέλεια, για υιοθεσία. Τέλεια. Περνάμε καταπληκτικά. Και τέτοια επιτυχία η επίδειξη δεν έχει ξαναγίνει. Έχω γυρίσει σπίτια. Απαλά μου αρέκω με τσετού. Χιλιάδες. Αλλού. Λοιπόν, εγώ έχω έρθει εδώ στα RAD Headquarters. Και εδώ στον τοίχο είμαι κι εγώ. Όχι μόνο σε αυτήν, και εδώ είσαι. Και εδώ είμαι. Κοίτα πως ήμουνα. Ίδια είσαι. Χαρά. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήρθε η ώρα αυτή που όλοι περιμέναμε. Επιτέλους. Λοιπόν, κάνουμε αλλαγή στα μαλλιά μου. Δόξα σοι ο Θεός, Παναγία μου. Ήρθε η ώρα. Αυτό σας λέω μόνο. Είμαστε εδώ πουρνό αξιμέρωτα. Στο Φινς, στην Καλυθέα. Και η Χαρά κάνει τα μαγικά της. Για να γίνω ξανά άνθρωπος. Καλημέρα σε όλους. Είναι η τρίτη απόπειρα να κάνω ένα story σοβαρό, γιατί έχω το Φώτη δίπλα μου και ταράζω, όπως καταλαβαίνετε. Με πάει στο Μουσείο Μπενάκη στην Πειραιώς, γιατί ξεκινάει σε λίγο η παρουσίαση. Ξεκινάμε σε λίγο τις ομιλίες για το TEDx στο Μουσείο Μπενάκη, υπό την αιγίδα του Παντίου Πανεπιστημίου. Εγώ μιλάω τρίτη στη σειρά, στη μία η ώρα. Θα μιλήσω λοιπόν για το body shaming, δηλαδή την κριτική που ασκούν οι άνθρωποι και τα μέσα στην εξωτερική εμφάνιση των ανθρώπων. Και θα μιλήσω και προσωπικά, γιατί έχω δεχθεί διάφορα τέτοια σχόλια. Εκτός από μένα θα μιλήσουν διάφοροι άνθρωποι για διάφορα θέματα. Το κεντρικό θέμα του συγκεκριμένου TEDx είναι το elephant in the room, δηλαδή θέματα τα οποία όλοι γνωρίζουμε, αλλά δεν μιλάμε συχνά ή κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Ξεκινάμε λοιπόν σε λίγο. Όσοι θέλετε να έρθετε, πρέπει να ξεκινήσετε ψηλό άμεσα. Και θα δω μήπως καταφέρω να κάνω live. Θα το προσπαθήσουμε. Δεν σας το υπόσχομαι όμως. Σας φιλώ πολύ. Έχω πολύ άγχος. Στεναχωριέσαι. Χώρισες, αλλά οι άνθρωποι έτσι χωρίζουν, ηλέκτρα μου. Θα με πας στην Πάτρα. Θα σε πάω στην Πάτρα. Θα στολιστούμε. Όχι, θα ντυθούμε. Ακόμα δεν το κάνω. Θα ντυθούμε. Θα στολιστούμε και θα βγούμε. Δεν έχω καταλάβει. Είμαστε στη γενική πρόβα από τις 10.30 το πρωί. Είμαι πολύ κουρασμένη ήδη. Για να πάμε αύριο να κάνουμε την πρεμιέρα μας στην Πάτρα. Θα είμαστε 2 μέρες εκεί, θα παίξουμε 3 παραστάσεις. Τι βλέπετε? Βίντεο από την πρόβα. Σας τραβάω βίντεο για το Instagram. Θέλετε να κάνετε μια καλή διαφήμιση της παράστασης. 22, 23... Στην Πάτρα! Μπορείς, αγάπη? Δεν πάρε καλά. Δεν τρέχομαι. Εδώ, το γκουμενάκι της παράστασης. Έλα κοπελιά. Φτάνει. Να και το άλλο ντομενάκι της παράστασης. Μου κουρέχει. Ζωή. Σε τι κατάσταση βρίσκεσαι? Σε κατάσταση αποσύμφωσης. Γιατί? Γιατί θέλω να κάνω πράγμα και τα μικρόβαλα δεν κάνω πράγμα. Πάτρα! Ερχόμαστε! Ο έκδρομοι! Ο έκδρομοι! Τρεις μας, μόνες μας, σαν εργένησες. Σαν εργένησες! Οι τρεις μας, μόνες μας, σαν εργένησες. Μόλις φτάσαμε στην Πάτρα, είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί έχω να έρθω πάρα πολύ καιρό και την Πάτρα την αγαπάω πάρα πολύ. Έχω μείνει και αρκετό καιρό εδώ. Και πρώτη φορά θα παίξουμε σήμερα το μόλις χωρίς. Σήμερα στις 9 και αύριο στις 7 και στις 9.30 οι πρώτες παραστάσεις που μόλις χώρισα στο Πάνθεον εδώ στην Πάτρα. Σας περιμένω με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Γιατί έχω αγωνία, η αλήθεια είναι. Πολύ.
αλλά είμαι και πάρα πάρα πολύ χαρούμενη. Οπότε, τα λέμε το βράδυ. Γύρισα στο σπιτάκι μου, στο παιδάκι μου. Πήγαμε φανταστικά στην Πάτρα και αύριο έχουμε δύο παραστάσεις στην Κόρινθο. Οπότε σας περιμένουμε εκεί. Οπότε αύριο στις 7 και στις 9.30. Ναι. Ναι, Λιδία, στην Κόρινθο η μαμά έχει παράσταση στο Μόλις Χώρισα. Ναι. Ναι. Τη βλέπετε, την Άντζη. Λοιπόν, είμαστε στη Μαξ στην Γλυφάδα και κάνουμε ένα ωραίο τεστ. Γιατί αύριο θα πάμε στη Μενεγάκη το μεσημερί. Πάρα πολύ λίγο θα είμαστε live στην Ελένη. Άμα δεν έχω πεθάνει από τη like μέχρι τότε. Να μπείτε να μας δείτε γιατί έχω κάτι. Λοιπόν, σε λίγο στην Ελένη έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Κάτι φανταστικό. Το πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο. Για μπείτε να σας τα πω. Το διευκρινίζω για να μην νομίζει ο κόσμος ότι με λέτε κουμπάρα για κανέναν άλλο λόγο. Εγώ για σας το κάνω. Αγαπημένα μου παιδιά, καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα τέλεια μηνύματα και τις ευχές που παίρνω από προχθές που ανακοινώσαμε τον ερχόμο του δεύτερου παιδιού μας. Κάνω αυτό το story για να σας πω ότι να μην ανησυχείτε, η παράσταση συνεχίζεται κανονικά και παίζω κανονικά, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα, γιατί γενικά πέρασε μία φήμη. Σας έλεγα ότι κυκλοφορεί μία φήμη ότι λόγω εγκυμοσύνης θα σταματήσω. Δεν θα σταματήσω καθόλου. Θα συνεχίσω μέχρι και τον Αύγουστο. Μπορεί και τέλος Αυγούστου. Βεβαίως υπάρχει πάντα ο λόγος που υπάρχει η Βαλέρια Κουρούπη, αυτό το θαυμάσιο πλάσμα και υπέροχη συνάδελφος, είναι ότι θα, σε περίπτωση που συμβεί κάτι, γιατί η εγκυμοσύνη είναι μια κατάσταση που... Σε περίπτωση λοιπόν που εγώ κουραστώ ή δεν νιώσω καλά, χτυπά ξύλο, θα αντικατασταθώ αμέσως και η παράσταση θα συνεχίσει. Όμως μέχρι τότε συνεχίζω από κανονικά. Από ό,τι ξέρετε όμως, εγώ είμαι σκυλή μαύρο του πολέμου και οι πιθανότητες να σταματήσω πριν το τέλος Αυγούστου είναι απίθανες, οπότε στην πόλη σας και πολύ σύντομα. Πιο σαφής. Το Σάββατο αυτό έχουμε διπλή παράσταση στην Καλαμάτα, την οποία λατρεύω, και γενικά τις περισσότερες πόλεις σε αυτή τη χώρα που τις έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φορές λόγω των περιοδιών. Στις 7 και στις 9. Και παίρνω πάρα πολλά μηνύματα για το πότε θα ανέβουμε στη Θεσσαλονίκη. Το πάλεψα πάρα πολύ, να ξέρετε, και κάτι μαγειρεύεται για πάρα πολύ σύντομα. Οπότε κανονίστε την πορεία σας. Όταν λέμε σύντομα, εννοούμε πολύ σύντομα. Γιατί ναι, εντάξει, έχω αδυναμία σε διάφορες πόλεις, αλλά η κάψα μου η μεγάλη είναι η Θεσσαλονίκη και ήθελα πολύ, οπότε το πάλεψα πολύ για να έρθουμε τώρα και θα σας και έχω αύριο κάποιος, γιατί έχω πάρει φορά και μιλάω πολύ. Μπορεί να μην κάνω συχνά stories, αλλά όταν κάνω, μιλάω πολύ. Άντε, γεια. Λάκια. Γεια.